Τα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου βρέθηκαν στο επίκεντρο της ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσε στη Θήβα η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Βιωτίας και τη στήριξη του Δήμου Θηβαίων. Στην εκδήλωση απευθύνει χαιρετισμό ο Δήμαρχος Θηβαίων Γιώργος Αναστασίου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανός και η Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Φανή Παπαθωμά. Από τη μεριά της ΔΕΔΑ η ενημέρωση έγινε από τον συντονιστή Διευθυντή Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δημήτρη Αυλονίτη με τη συμμετοχή του Διευθυντή Πωλήσεων Χρήστου Αντωνιάδη και του Υπροϊσταμένου Πωλήσεων Θεόφιλου Μακρομάλη. Οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν πληροφορίες για τα ωφέλη του φυσικού αερίου, όπως είναι η ευκολία στην τοποθέτηση, το χαμηλό κόστος συντήρησης του Λέβητα, η σωστή διαχείριση και ο πλήρης έλεγχος του καυσίμου που καταναλώνεται. Το φυσικό αέριο ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα της περιφερειακής μας αρχής από την προηγούμενη κιόλας θητεία μας με τον Κώστα Μπακογιάννη. Ένα στοίχημα το οποίο δουλεύτηκε, πέρασε εμπόδια, πέρασε δυσκολίες, όμως σήμερα γίνεται πραγματικότητα και σύντομα θα αποδοθεί στην στερεά Ελλάδα. Στις 6 πόλεις, Λαμία, Λιβαδιά, Χαλκίδα, Άμφισσα, Καρπενήσι και βεβαίως εδώ που βρισκόμαστε σήμερα στη Θήβα για να κάνει πιο εύκολη τη ζωή μας, πιο φιλική την περιφέρειά μας, το περιβάλλον και βέβαια να βελτιώσει και τα οικονομικά καθενός νοικοκυριού. Το έργο στη Θήβα ξεκινάει, έχει ξεκινήσει στην πραγματικότητα και βέβαια μόλις αποδοθεί θα είναι στη διάθεση όλων των πολιτών. Ξέρω ότι αυτή η περίοδος είναι λίγο δύσκολη να μιλάμε για φυσικό αέριο, καθώς η διεθνή συγκυρία έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις τιμές. Όμως αυτό που πρέπει να θυμόμαστε και είναι πολύ σημαντικό, είναι πως οι κρίσεις περνούν, οι υποδομές μένουν. Και εδώ έχουμε μια στρατηγική υποδομή, η οποία θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής του τόπου μας, την οικονομία, θα στηρίξει την ανάπτυξη και όλα αυτά τα οποία οφείλουμε στους συμπολίτες μας. Το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο μετά το ηλεκτρικό ρεύμα είναι πλέον στη Βιωτία, είναι εδώ. Η σύνδεση με το φυσικό αέριο είναι μια αναγκαιότητα και μια πραγματικότητα. 356 νοικοκυριά θα συνδεθούν με το φυσικό αέριο και οι αιτήσεις βεβαίως είναι πάνω από 300. Αντιλαμβάνεστε ότι την αναγκαιότητα του να συνδεθούμε, γιατί πραγματικά το φυσικό αέριο αποτελεί τη λύση. Είμαστε εδώ λοιπόν μαζί με τον Περιφερειάρχη ακριβώς για να παρουσιάσουμε αυτό το μεγάλο project το οποίο αφορά το φυσικό αέριο στη Βιωτία, το φυσικό αέριο στη Θήβα και στη Λιβαδιά. Ίσως είναι το μεγαλύτερο, όχι ίσως, είναι το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο που γίνεται στην πόλη της Θήβας από την έλευση του ηλεκτρικού ρεύματος. Θήβα είναι μία από τις 6 πόλεις της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όπου κατασκευάζεται το δίκτυο διανομής του φυσικού αερίου με την προοπτική να κατασκευαστούν στην πόλη μας 55 χιλιόμετρα και να υπάρξουν συνδέσεις στην επόμενη πενταετία σε περίπου 2.800 οικίες και σε επιχειρήσεις, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι οι συγκυρίες δεν είναι και τόσο ευνοϊκές. Αν αναλογιστούμε τις μεγάλες αυξήσεις που υπάρχουν στην ενέργεια εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί στην Ουκρανία. Όμως και υπό αυτές τις συνθήκες το φυσικό αέριο παραμένει μια σημαντικά φθηνότερη λύση και αποτελεί ίσως την οικονομικότερη λύση αυτή τη στιγμή σε σύγκριση με άλλες μορφές ενέργειας όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα και το πετρέλαιο θέρμανσης τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι αποτελεί και μια βιωσιμότερη λύση και για μας. Για τους Δήμους, οι οποίοι έχουμε αυτή την περίοδο να διαχειριστούμε ένα τεράστιο ενεργειακό κόστος και τις τεράστιες ανάγκες που έχουμε, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες σε θέρμανση. Οπότε και για μας θα είναι μια ανάσα, σίγουρα, με τον ερχομό του φυσικού αερίου στην περιοχή. Τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για τη φιλοξενία, τόσο σήμερα, στην εκδήλωση που θα κάνουμε για την ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου Βιωτίας και των μελών που δραστηριοποιούνται στη Θήβα για τα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου, όσο και αύριο, όταν όλη μέρα σε αυτό το χώρο, στο χώρο του παλιού Δημαρχείου, στελέχη της εταιρείας μας θα εξυπηρετούν δημότες της Θήβας, τόσο για να τους ενημερώσουν για τη διαδικασία σύνδεσης και τα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου, όσο και για να προχωρήσουμε στην ουσία, γιατί το έργο στην πόλη είναι ενεργό, προχωράει με πολύ γοργούς ρυθμούς και η ουσία είναι να συνδεθούν δημότες και να απολαύσουν τα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου. Άρα αύριο θα μπορούν να κάνουν και την αίτησή τους ώστε να μπει σε σειρά η διαδικασία για την σύνδεση του ακινήτου τους με το δίκτυο φυσικού αερίου. Δεν θέλω να πω πολλά.
είναι οι ειδικοί εδώ που θα μας πούνε περισσότερα. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια θερμή παράκληση προς τη ΔΕΔΑ, παρόλο που τα πρώτα δείγματα είναι πάρα πολύ καλά σε ό,τι αφορά τα έργα που γίνονται στην πόλη, έχουν αρχίσει στη γειτονιά των Αγίων Θεοδόρων. Είναι μια περιοχή που έχει μικρούς δρόμους, δεν έχει πολλή κυκλοφορία. Πάει πάρα πολύ καλά όλη αυτή η προσπάθεια. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω να βάλω το καλύτερό τους σε αυτό, όταν πλέον το δίκτυο φτάσει προς το κέντρο της πόλης, που υπάρχουν καταστήματα και επαγγελματίες και πολλή κίνηση, να δώσουμε τον καλύτερο αυτό, να ταλαιπωρηθούμε, σε εισαγωγικά να ταλαιπωρηθούμε, διότι τα ωφέλη είναι περισσότερα, να ταλαιπωρηθούμε όσο το λιγότερο.